Καζάνη που βράζει είναι όμως και η περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση 17 μήνες μετά τα φωνικά ρίχτερ που χτύπησαν την περιοχή και το γεγονός ότι καμία σχεδόν από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν έχει υλοποιηθεί. Οργισμένες και οι αντιδράσεις των πολιτών που συμμετέχουν στη σύσκεψη, ενώ απουσιάζουν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων και την Έλλη Κοκάλη για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Δύο λέξεις μπορούν να συνοψίσουν το κλίμα που επικρατεί σε αυτή την έκτακτη συνάντηση, στην έκτακτη σύσκεψη, από την οποία αναμένεται να σχηματιστεί το πλαίσιο των αντιδράσεων από εδώ και πέρα για τους σεισμόπληκτους του Δήμου Μινώα. Οι δύο αυτές λέξεις είναι ως εδώ. Μέχρι αυτή τη στιγμή ούτε μία από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν έχει ουσιαστικά υλοποιηθεί. Όλοι οι σεισμόπληκτοι δηλώνουν ότι βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, κάτι που, αποδεικνύει και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής 8 από τους εκατοντάδες φακέλους σεισμοπλήκτων έχουν ολοκληρωθεί προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία ανακατασκευής, ανοικοδόμησης των σπιτιών τους και βεβαίως τίποτα από τα χρήματα που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς προς όφελος των σεισμοπλήκτων δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αν δεν αλλάξουν οι διαδικασίες. Βεβαίως και όλα αυτά υπό τη βαριά σκιά που πέφτει πάνω από τους σεισμοπλήκτους από τα μέτρα τα οποία τους αγγίζουν και έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση των πληστηριασμών και τον κίνδυνο να χάσουν τις περιουσίες τους. Πολλά από τα χρήματα που έχουν πάει σε σεισμόπληκτους, στους λογαριασμούς σεισμοπλήκτων, έχουν, όπως γνωρίζουμε, μπλοκαριστεί. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία, είναι μία από τις σταγόνες που ξεχύλισε το ποτήρι για τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο χωρίς να βλέπουν φως στον ορίζοντα. Οι προτάσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε συζήτηση έχουν να κάνουν με το πώς από εδώ και πέρα θα κλιμακωθεί ο αγώνας τους. Πάντως φαίνεται ότι δεν πάμε σε νέες γενικές συνελεύσεις, συναντήσεις. Τελείωσαν τα έγγραφα, τελείωσαν οι συναντήσεις, οι συζητήσεις, τελείωσε η αποστολή εγγράφων και από εδώ και πέρα μιλάμε για έμπρακτες κινήσεις διαμαρτυρίας. Η συζήτηση που έγινε ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Αυτή η συζήτηση, σύμφωνα με προτάσεις των ίδιων των σεισμοπλήκτων, αφενός αναμένεται να γίνει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την περιφέρεια Κρήτης, με τρόπο δυναμικό και με τρόπο αντιπροσωπευτικό της τραγωδίας που βιώνει ο καθένας από τους σεισμοπλήκτους, όπως έχουν προαναγγείλει τα μέλη του Συλλόγου Ελπίδα, θα υπάρξει και σε διαφορετικό επίπεδο αντίδρασης, σε επίπεδο Αθήνας, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό εάν χρειαστεί. Μία από τις προτάσεις που κατατέθηκε λίγο νωρίτερα στη διάρκεια των τοποθετήσεων των ίδιων των σεισμοπλήκτων, καθώς οι εκπρόσωποι φορέων και πολιτικών φορέων θα τοποθετηθούν στο τέλος αυτής της συζήτησης, είναι εάν δεν υπάρξουν γραπτές δεσμεύσεις, αν δεν υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις που θα απελευθερώνουν τις διαδικασίες μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, προτείνουν οι άνθρωποι αυτοί όλες οι περιοχές οι σεισμόπληκτες, όλοι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών που είναι προδομένοι, που δηλώνουν προδομένοι, να μην συμμετάσχουν σε καμία περίπτωση στην εκλογική διαδικασία. Κάτι το οποίο πρέπει να κοινοποιηθεί, όπως είπαν, πρωτίστως στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να το γνωρίζουν πως αν δεν δεσμευτούν για λύσεις, δεν θα λάβει κανείς την ψήφο των πολιτών των σεισμόπληκτων περιοχών. Και βεβαίως είναι εξοργισμένες και οι τοποθετήσεις των πολιτών. Αυτό αποτυπώνεται και στο απόσπασμα που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε. Έτης. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί και μπαίνω στα παιδιά μου, στους συγγενείς μου, εδώ εκεί. Το χειροπιαστό αποτέλεσμα ποιο είναι? Το τίποτα. Η υπομονή μας έχει ορονών εξαντληθεί. Αγαπάμε τον τόπο και αυτό είναι το κίνητρο που έχουμε για τον τόπο και πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα ποιες, πού, πότε, ποιοι θα κάνουμε δυναμικές κινητοποιήσεις. Η πρόταση είναι, τώρα πάμε στο Δημαρχείο, να κλείσουμε το Δημαρχείο, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα. Θέλω να πάμε στην περιφέρεια.
με κάποια μπλουζάκια ενδεχομένως που τα φοράμε, λέω συγκεκριμένα πράγματα, με κάποια πλακάτ, με κάποιες φωτογραφίες βεβαίως, να μαζευτούμε εκεί να κάνουμε μια μορφή διαμαρτυρίας καθιστική. Και αυτή η ευκαιρία ονομάζεται εκλογές. Μετά από 2 μήνες θα έχουμε εκλογές. Ελάτε λοιπόν να χορέψουμε. Στείλτε την ανοιχτή επιστολή στον κύριο Πρωθυπουργό, σε όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και αναφέρετε, εάν δεν μας απαντήσετε άμεσα, αλλά όχι με λόγια, με δεσμεύσεις, με υπογραφές, όλος ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος απέχει από τις εκλογές. Ζητάμε άμεσα να ανοίξουν οι λογαριασμοί όλων των δικαιούχων και στις κατασχέσεις ακινήτων. Ζητάμε επιπλέον δίκτυο προστασίας όπως έχει γίνει στις πυρόπληκτες περιοχές το 2018 στην Αττική, που δόθηκαν μέχρι και το Μάρτιο του 2022 παρατάσεις, 4 ακριβώς παρατάσεις.